το επίκεντρο του ενδιαφέροντο εκατοντάδων χιλιάδων ξένων επισκεπτών έχει τεθεί ήδη από τι αρχέ του καλοκαιριού ο αρχαιολογικό χώρο τη Κνοσού. Ο αριθμό των εισιτηρίων που έχουν κοπεί μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί μέχρι και 25% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ενώ το νέο μειωμένο εισιτήριο που συνδυάζει την επίσκεψη τη Κνοσού και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου φαίνεται ότι δελεάζει περισσότερο και του Έλληνε αλλά και του ξένου επισκέπτε. Αύξηση πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 20 με 25%. Σχέση με τον περσινό Μάιο, με τον Μάιο. Ωραία. Και τα χρήματα είναι πολλά περισσότερα, διότι σα είπα πριν ότι είναι τα δεκάρια, τα εννέα αστήρια που δίνουμε και πάνε και μουσείο, διότι κλειτώνουν 2 ευρώ. 6 που κάνει στο μουσείο και 6 εδώ είναι 12. Αν το πάρει 9 είναι 10 ευρώ. Και τα προτιμούν. Impressive what you can see there. Είναι εντυπωσιακή η Κνωσό και μου αρέσει πολύ. Θα επισκεφτούμε ξανά τον αρχαιολογικό αυτό χώρο και στο μέλλον. Ταξιδέψαμε πολύ finished... και καταλήξαμε στην Κνωσό. Είναι φανταστικά εδώ σταθερά πρώτη τη επισκέψει του στην Κρήτη αλλά και στου αρχαιολογικού χώρου. Έρχονται με διαφορά επισκέπτε από την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό το μήνα δείχνει να έχει παραπάνω εκεί. Συνήθω τα πρωί να έρθει όλο ο κόσμο. Βλέπει ότι στενεύουν τα οικονομικά περιθώρια για, για του τουρίστε και βλέπει ότι περνούν και αυτή η κρίση. Οπότε δεν ξοδεύουν χρήματα. Και έτσι και πολλοί κόσμος να έρχεται όταν δεν έρχεται ε, χρήμα στο, στον τόπο μας. Δεν κινήθηκε πολύ, δηλαδή δεν έχει εμπορική κίνηση. Το διευρυμένο ωράριο που έχει εφαρμοστεί ήδη στους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και βελτιώσεις τεχνικών υποδομών που έχουν γίνει έφεραν αέρα αισιοδοξία για το τουριστικό προϊόν αλλά και σημαντική αύξηση των εσόδων για τα ταμεία του κράτους με τους εργαζόμενους του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού να αναμένουν επιπλέον αύξηση των επισκεπτών μέχρι και το τέλος της τουριστικής σεζόν.